Και να πω και κάτι που σου χρωστάω, θα το πω αυτό. Όπα. Ναι. Εγώ το πρώτο χρόνο που σας είχα πει στον Αντένα δεν είχα συμβόλαιο, διότι εγώ δεν ήξερα να θα κάτσω ένα μήνα, θα κάτσω δύο, δυόμιση. Θα το πεις και αυτό. Ναι, θα το πω και αυτό, γιατί μετά από 20 τόσα χρόνια μπορώ να το πω και αυτό. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να υπογράψω το πρώτο μου συμβόλαιο, πήρα το Μίλτο τηλέφωνο. Του λέω: εγώ δεν έχω ιδέα από συμβόλαια. Ναι, και καθίσαμε και το διορθώσαμε μαζί. Πώς δεν το θυμάμαι. Λέω: θέλω να έρθεις να δεις ένα συμβόλαιο, γιατί εγώ δικηγόρος δεν ξέρω, δεν είχε χρειαστεί μέχρι τότε να γνωρίσω. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Θυμάμαι ότι τρία πράγματα ήταν πολύ σημαντικά, τα οποία μου είπες αυτό, αυτό και αυτό θα το βγάλεις. Το ένα από αυτό θα στο θυμίσω τώρα. Όχι η παρουσιάστρια του καφέ, η κεντρική και μόνο αυτή. Αυτά ήταν δικά. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Δεν ξέρω, ένα χρόνο έχουμε διαφορά, ενάμιση. Ναι, ναι. Επειδή όμως ήταν χρόνια στη δουλειά και είχε πάντα ένα δαιμόνιο μυαλό, ένα μυαλό έτσι που πήγαινε λίγο ανάποδα από τους άλλους. Έλεγε πράγματα πολύ σωστά. Εμείς τα κάναμε. Στα δικά του λίγο τα χάλαγε. Όποιος τον άκουγε, τα έκανε. Καλά το πήγαινε το δρόμο. Ναι. Στα δικά σου λίγο. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ και παθαίνω... θέλω να σου πω ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί αυτές τις διορθώσεις από εκείνο το πρώτο συμβόλαιο το 1995 τις έχω κρατήσει μέχρι σήμερα το 2017. Ευχαριστώ. Να σε καλά.